διαφάνεια και τέτοια. Δεν είσαι πως θα δούμε. Ναι, που παρήγει το μέσα. Εντάξει, όλοι πάμε στο... Παιδιά, δεν κάτι για το προηγούμενο. Πάμε στο 10. Αντιμετώπιση δημοσιογραφημάτων των χρόνων του Υπουργείου Οργάνων του Δήμου Θεσσαλίας. Αξιόριστη εκθεστική εκλογή του Δήμου. Αξιόριστη κάποια ζητήματα σχέση με τις δημοσίες. Και νομίζω ότι ανάμεσα στα ζητήματα που διέθηκαν, στοχεύσατε το τελευταίο χρόνο για παραδείγματα λοιπόν, εκπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα από τα σοβαρά ζητήματα και να έμορφε με αυτό που δουλειάσαμε γενικότερα ως εκπαιδευτική εκπροσωπή ότι θα πρέπει να δούμε το ζήτημα κατά πόσο ορισμένοι άνθρωποι εθνικοί οι οποίοι λειτουργούν με το Δήμο, κατά πόσο θα πρέπει να διεκδικηθούν από ζητήματα τέτοιες αναφοράς. Ζητώ λοιπόν να οριστεί δικηγόρος γενικώς για τα δημοσιεύματα τα οποία είναι ανακριβή και γενικότερα να διαφυλάξει τα θεσμικά όργανα του Δήμου οποιοδήποτε αναφέρεται κατά τρόπο ανάμεστο ή ψευδή τρόπο προς τα θεσμικά όργανα του Δήμου. Θέλω να πεις κάποιος τέτοιο. Τι ακριβώς θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δεν το εξήγησε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αναλυτικά θέλω να μου πείτε τι ακριβώς θα κάνει. Ότι διαπιστώσει από τα δημοσιεύματα που στείλουν ανθρώπους που έχουν μια επιτόπιση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα πάρουμε έναν υπάλληλο. Όχι, σαφέστατο. Δεν είστε σαφέστατο, ρε πρόεδρε. Τι σαφέστατο είσαι. Και παραποίησε το αρχικό πρόεδρο. Τι σαφέστατο, εδώ το γενικεύει τώρα. Δεν είναι μόνο στη δήλωση του πρόεδρου. Εδώ μίλησε και γενικά. Είπε ό,τι αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, θα πάρουμε έναν άνθρωπο ο οποίο θα είναι 24 ώρες, θα συλλέγει πληροφορίες, τι ακριβώς γράφονται, από ποιον λέγεται, πού θα τις μεταφέρει, σε ποιον. Θα τις δίνει στην οικονομική, στην εκτελεστική, απευθείας στον δήμαρχο και από εκεί και πέρα θα παίρνει τη δικαστική οδό. Ρωτάω, πράγματα, γιατί καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση. Είναι σαφές. Πάλι δεν υπάρχει εισήγηση. Είναι σαφές. Και πάλι μας εμπέζεται. Κατά την άποψή μου. Δεν είναι άποψή μου, ρε πρόεδρε. Δεν είναι άποψή μου. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμαστε εδώ πέρα, συμμετέχουμε για να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Εσείς αυτή τη στιγμή θέλετε να μιλάτε και εμείς να ψηφίζουμε. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Οι δημότες μας δεν μας έφεραν εδώ πέρα για να ψηφίσουμε στα λεγόμενά σας. Η δημοκρατία εδώ και η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή σας επιτρέπει. Δημοκρατία δεν βλέπω να δείχνετε την απαιτούμενη δημοκρατία στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όταν δεν υπάρχει εισήγηση στο θέμα. Έγραφε. Δεν είναι δικό μας. Εγώ όχι. Θα τα γράψω κιόλα στην απάντηση. Η απάντηση από εμένα θα είναι παρόν. Και το παρόν. Όχι, το δηλώνω εκ των προτέρων και από εκεί και πέρα αποφασίστε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Αλλά αυτή τη στιγμή καλούμαστε να ψηφίσουμε πάλι στον αέρα. Εγώ αυτό το καταθέτω στην Επιτροπή. Θα το λέω 10 φορές. Θα το λέω 10 φορές. Έτσι ακριβώς. Όταν θα μάθετε να φέρνετε εισηγείς γραπτές, θα σταματήσουμε να το λέμε. Ναι. Θα ζούσε το λόγο για όχι. Μπορείτε να το δώσετε το λόγο επί της εισηγήσεως του πρόεδρου. Δεν είναι συμπληρωτικό. Δεν είναι συμπληρωτικό. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι η εισήγηση. Δεν είναι. Να μην πάρετε και γραφτεί και στην εισήγησή σας να μπει και άλλο κομμάτι, γιατί κινδυνεύει και αυτό τώρα με τα λεγόμενα. Απλώς θέλω να πω, πρόεδρε, ότι έτσι πως είναι του Βασίλη, δεν κάνουμε κάποιον δικηγόρο επί του λόγου. Τι κάνει. Εγώ κατάλαβα άλλο. Κάποια στιγμή, αν προσβάλλεται το κύρος για εξοπιστία κάποιου θεσμικού οργάνου, τότε θα κάνει. Αυτό είναι. Είστε πιο εστροφή. Συνήθως, σε όλο καιρό σε συναντήσεις. Κατάλαβα την κουβέντα, μισό λεπτό. Η εισήγηση, κατάλαβα την εισήγηση.
Από εδώ και πέρα να κάνουμε εισηγήσεις με τα λόγια του δείχνουν το αντιδημάρχου. Καταδιαγραμμένα είναι αυτά. Ναι, σας παρακαλώ τώρα. Εδώ έχετε εξευτελίσει την Επιτροπή σήμερα. Σιγά. Την έχετε εξευτελίσει. Έχετε κατηλήσει και την Μαρκός. Και είναι ντροπή σα. Ευτυχώς δεν κυριολεκτεί. Αυτό που γίνεται. Ευτυχώς δεν κυριολεκτεί. Κυριολεκτό πλήρω. Έρχεσαι ο ίδιο ότι μιλά μεταφορικά. Η σύγκριση. Η σύγκριση δεν κυριολεκτεί. Η σύγκριση δεν κυριολεκτεί. Ευτυχώς δεν κυριολεκτεί. Συγγνώμη. Εδώ είναι ο πιλότο των δημάτων, εδώ είναι ο πιλότο του πρόεδρου. Εντάξει, εσύ δεν θα προσβάλλω εσύ στην οικονομική του κοινωνική του κοινωνική. Εγώ να την προσβάλλω. Εσείς την προσβάλλατε σήμερα κατά σύντομα. Εμείς θα πάρουμε από κάθε τώρα αν και όποτε προσβάλλετε. Και δεν θα περνάει πάλι από την οικονομική του κοινωνική. Είμαι σαφέστη. Εγώ εσύ είμαι και σαφέστη. Πάλι θα περνάει από την οικονομική του κοινωνική. Το κάθε θέμα, δηλαδή κάθε προσβολία. Τα περνάει με τον ρυθμό των Λατζίων των Αλέξανδρων. Όχι. Πάμε στο 11. Όχι. Δεν θα ξαναπεράσει ξανά από την εικόνα. Στο μισό λεπτό. Πήρε το λόγο. Πήρε σε άλλο θέμα. Πήρε το λόγο. Θε το λόγο. Πήρε. Ο κύριο Μητρό ρώτησε κάτι. Και πήρα μια απάντηση. Απέναντι, τσόκησα. Α, δεν θα ξανάρχεται το θέμα, είπατε εσεί. Εσύ καταλαβαίνεις. Ωραία. Εντάξει. Πάμε. Έπαιξε. Ναι. Έπαιξε. Από εδώ.